Γιατί πρέπει την Κυριακή να πάμε να ψηφίσουμε στο παραπέντε των ευρωεκλογών. Είμαστε με τον πολιτικό μας αναλυτή, τον Σπύρο τον Καπράλο, να συζητήσουμε λίγο όλη την προεκλογική πορεία, το διακύβευμα αυτών των εκλογών και γιατί θα πρέπει τελικά να πάμε να ψηφίσουμε και να ε, συμμετέχουμε σε αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα που έχουμε όλοι μα. Σπύρο, ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ακούσαμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ότι είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι εκλογέ και ε, ότι ε, όλοι οι πολιτικοί, εν πάση καλούν τον κόσμο να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί είναι αυτέ οι ευρωεκλογέ τόσο σημαντικέ και αν αυτέ είναι σημαντικότερε ακόμα και από τι εθνικέ, θα έλεγε κανεί θα έλεγα, Κωστή, ότι η Ευρώπη διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, με πολύ μεγάλες αναταράξεις και προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή πολιτική μας αφορά όλους. Αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους νόμους, πολλές από τις πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν πράξη, να υλοποιηθούν και στην Ελλάδα, περνάνε πρώτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις Βρυξέλλες. Η ευρωπαϊκή πολιτική αφορά το κάθε Ελλήνα πολίτη και η ελπίδα μας είναι ότι την Κυριακή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι θα ταπεξέλθουν στο κάλεσμα και θα προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία φωνή απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πιστεύω ότι η επόμενη πενταετία είναι μία από τις πιο δύσκολε θα είναι μία από τις πιο δύσκολες πενταετίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σχηματοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τώρα αυτό πώς προκύπτει, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που έχει, είναι ο πόλεμος, είναι η πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, είναι η ακρίβεια, τι είναι τα βασικά θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μελλοντικοί ευρωβουλευτές. Καταρχήν έχουμε σε εξέλιξη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει, συνεχίζεται η ρωσική εισβολή εδώ και δυόμιση περίπου χρόνια και χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ε, ποια θα είναι η εξέλιξη ε, αυτής της σύγκρουσης. Δηλαδή το ενδεχόμενο ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει πάντα ανοιχτό. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί ειδικοί αναλυτές αλλά και πολιτικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό και η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού μετόπου απέναντι στον ρωσικό αεραθεωρητισμό καθίσταται πλέον επιτακτική. Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται και με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως είναι η αύξηση του πληθωρισμού, η αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα, σε, όλο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αφορά και άλλες χώρες, η ακρίβεια πλήττει το εισόδημα, πλήττει κάθε νοικοκυριό, τη μεσαία τάξη και ειδικότερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν επίσης άλλα ζητήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση, η αυτονομία σε επίπεδο ενέργειας πρέπει να απασχολήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι και κάτι που τους απασχολεί ήδη. Ενώ σε όλα αυτά μπορούν να προσθέσει κανεί και το ζήτημα του μεταναστευτικού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα εφαρμόζεται το νέο ε, σύμφωνο ασύλου και μετανάστευση. Μία απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2020, το, το τελευταίο συγνώμη, Συμβούλιο της Ευρώπης του 2023 και όλα αυτά συνθέτουν ε, το παζλ των μεγάλων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ακούσαμε τις τελευταίες ώρες και το γερμανό ε, Υπουργό Άμυνα να λέει ότι ε, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κάποιο πόλεμο μέχρι το 2029. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούστηκε προεκλογικά ή είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Ε, δεν είναι ένα φανταστικό σενάριο, ας μην γελιόμαστε και ούτε το είπε τυχαία ο γερμανός ε, Υπουργός Άμυνα, αλλά και άλλοι Υπουργοί και αξιωματούχοι των Εθνικών Κρατών και της ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναφερθεί στον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει πυροδοτηθεί η συζήτηση για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε επίπεδο άμυνας όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. Για ποιο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, από τη στιγμή που οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το αύριο. Την ίδια ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ακόμα μέτωπο γεωπολιτικό, αυτό της Μέσης Ανατολής, όπου το Ισραήλ καλείται να αντιμετωπίσει, διαχειρίζεται μάλλον μια κατάσταση σε τρία μέτωπα. Το πρώτο είναι το θέμα της Γάζας, που αυτό σχετίζεται και με την ανθρωπιστική κρίση. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν πολεμικέ συγκρούσει και υπάρχει πίεση σε ένα, μεγάλο, σε ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού να μετακινηθεί, τότε αυτόματα αυτό μπορεί να επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την έννοια ότι μπορεί να έχουμε νέα κύματα στο μεταναστευτικό, στα σύνορα της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το μέτωπο με τη Χεσμολά στο Βόρειο Λίβανο, το Ισραήλ και εκρεμεί τι θα συμβεί τελικά, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τεχεράνης, Ιράν. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Επειδή παρακολουθείς όλη αυτή την πολιτική προεκλογική περίοδο, ε, πολιτικά... Ε, τι έχει παρατηρήσει, Έχουν συζητηθεί τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο ή θα έπρεπε να απασχολούν, ή ήταν, να το πούμε, μια πιο χαλαρή προεκλογική περίοδο. Κάποιο θα την παρομοιάζε σαν κάποιον που πάει να προσληφθεί σε μια δουλειά και στη συνέντευξη τη δουλειά συζητούσαν για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που πήραν και τα κύπελα πρόσφατα. Είναι κάπω έτσι η συζήτηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι χαλαρή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση πάνω στα μείζωνα ευρωπαϊκά θέματα. Εγώ θα περίμενα από τι από, από τις πολιτικέ παρατάξει αλλά και από του υποψηφίου να μιλήσουν περισσότερο τόσο για πώ τοποθετούνται πάνω στα μείζωνα θέματα, να μιλήσουν περισσότερο για την Ευρώπη της περίοδου, τη επόμενη περίοδου και του 2030, να γίνει ένα ουσιαστικό διάλογο και αν θέλετε να βρεθεί και ο κοινό τόπο πάνω σε κάποια κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθούν οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές να αντιμετωπίσουν την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ανταυτού είδαμε μια διαρκή σύγκρουση με όρους εσωτερικής καταναλώσης, τα έλεγα, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές δυνάμεις θέλησαν να αξιοποιήσουν, μάλλον ανέπτυξαν ένα πολιτικό αφήγημα που, είχε, που συνδυόταν περισσότερο με εθνικές εκλογές παρά με ευρωεκλογές, στην προσπάθειά τους να συσπηρέσουν το κομματικό τους ακροατήριο. Από τη μία πλευρά ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να θέτει θέμα σταθερότητας ως πολιτικό δίλημα για τις ευρωεκλογές, Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι δεν διακυβεύεται η σταθερότητα σε αυτές τις εκλογές, που δεν οι ευρωεκλογέ δεν μπορούν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε εσωτερικό επίπεδο. Αν εννοούσε τη σταθερότητα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ναι, τότε θα συμφωνούσα. Και αν μου επιτρέπει ειδικά μετά από εκλογές πρόσφατα, έτσι. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, πήρε το 41%, έχει καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή και πορεύεται με ορίζοντα τετραετίας. Από την άλλη πλευρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετώπισαν τις φέτινες ευρωεκλογές ως μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί ένα αντικυβερνητικό μέτωπο. Καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο η πλειοψηφία εξ αυτών, για να μην τις βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, να έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα ε, υπάρχει και το και άλλοι παράμετροι που θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, όπως είναι το ζήτημα της συμμετοχή καθώς γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, υπάρχουν οι πανελλαναδικές εξετάσεις που θα παίξουν και αυτές το δικό τους ρόλο, αλλά και υπάρχει και ένας κόσμος, ένα κομμάτι του πληθυσμού που στέκεται αποστασιοποιημένο και δεν θέλει να συμμετάσχει στις διαδικασίες. Έχω ακούσει την άποψη από κάποιου ότι δεν είναι και ε, αν το θες, ε, μία απλά επιλογή, είναι υποχρεωτικότητα. Δηλαδή κάποιο πρέπει να πάει να ψηφίσει εκτό αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Δηλαδή αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αποχή από επιλογή, ίσω δεν θα έπρεπε κιόλα να είναι έτσι. Ποια είναι η άποψή σου, ε, Συμφωνώ. Ε, αλλά πέρα από το διαδικαστικό και τι προβλέπει ο νόμο, πιστεύω ότι ο κάθε πολίτη, ο καθένα από εμά, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ψήφος είναι μια, ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση, το οποίο πρέπει να το ασκούμε όλοι μας, πρέπει να προσέλθουμε στις κάλπες, γιατί η Ευρώπη, τα όσα θα διαδραματιστούν το επόμενο διάστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον μας, αλλά και για το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογέ όσον αφορά στα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα και όχι μόνο τα κομματά τους, αλλά και τη χώρα, στην προσπάθεια ενίσχυση τη φωνή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και μάλιστα σε, τόσο κρίσιμη, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Άρα, συμμετοχή, 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 αυτό είναι το δικό μου το σύνθημα για τους πολίτε, ώστε να κάνουμε τι δυνα... καλύτερε δυνατέ επιλογέ. Τώρα, το κυβερνών κόμμα είναι η Δημοκρατία. Ε, ε, τι έχει να αντιμετωπίσει σε αυτές τις εκλογές, την αριστερά ή την ακροδεξιά, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη τάση στην Ευρώπη γενικότερα για την ακροδεξιά, η οποία ακούγεται ε, πολύ έντονα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχει η ακροδεξιά, δεν έχουμε τέτοια ποσοστά ακροδεξιά όπως την εννοούμε σε σύγκριση με την Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να φτάσει στον πύχη του 33% που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα φανεί από την εξέλιξη των πραγμάτων, όπω λέει και ο λαός Κυριακή, κοντή γιορτή. Αλλά σίγουρα το ζήτημα τη ακροδεξιά και τη ανόδου σε ολόκληρη την Ευρώπη απασχολεί όλου του stakeholders τη πολιτική διαδικασία, όπω είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπω είναι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση πολιτικέ παρατάξει, τα μέσα μαζική ενημέρωση και οι πολίτε. Πράγματι, αυτή τη στιγμή καταγράφεται ένα πολύ ισχυρό ρεύμα σε συγκεκριμένες χώρες από πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα του ΆΕΝΤΕ, που ουσιαστικά αυτό είναι η ακροδεξιά παράταξη στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην Γαλλία με το ΆΡΕΝ, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις και είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε και κάποια στιγμή και πρόεδρο στη Γαλλία υποψήφιο που προέρχεται από το ΑΡΕΝ. Στην Αυστρία θυμίζω ότι το FPO του κυρίου Κίκλ, το κόμμα της ελευθερίας δηλαδή, είναι πρώτο και προελάβνη και αυτό έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες για τις βουλευτικές εκλογές που έπονται των ευρωεκλογών σε αυτή τη σημαντική χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Ενώ πολύ πρόσφατα θέλω να θυμίσω ότι στην Ολλανδία το ακροδεξιό κόμμα κατέλαβε την πρώτη θέση στις βουλευτικές εκλογές του φθινοπόρου. Βέβαια, αυτό που σε αυτό θα ήθελα να σταθώ είναι στην πίεση που δέχεται στην παρούσα φάση το AFD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα τη Γερμανία. Καθώ φαίνεται ότι η εγρήγορη παρατηρήθηκε στο εσωτερικό τη Γερμανία, οι αντιδράσει που υπήρξαν σε επίπεδο κοινωνία, οι εκδηλώσει, οι διαδηλώσει κατά τη ακροδεξιά του μίσου και του ρατσισμού έχουν επιφέρει κάποια αποτελέσματα από την άποψη ότι τα αποτελέσματα, τα, τα ποσοστά μάλλον σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Ελλακτικής για τη Γερμανία, βρίσκονται σε πίεση και μάλιστα μια τελευταία έρευνα στη Γερμανική που διεξήχθη στην ε, Γερμανική Επικράτεια έδειξε ότι το AFD πέφτει στην τρίτη θέση από τη δεύτερη που βρισκόταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για να το ξέρουμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Θα ήθελα πολύ σύντομα επειδή γνωρίζει τι δομέ και το πώ λειτουργεί η Ευρωβουλή, ε, ψηφίζουμε έναν Ευρωβουλευτή. Τι θα πει αυτό, Ότι αυτό αποφασίζει για τι τείχε μα, πώ δουλεύει λίγο, Είναι η Ευρωβουλή, είναι η Κομισιόν. Πε μα λίγο αυτέ τι τρει ε, πυλώνε. Κοίταξε, στην Ευρωβουλή λαμβάνονται σημαντικέ αποφάσει που ο κάθε Ευρωβουλευτή έχει το δικό του ρόλο, αντιλαμβάνεσαι. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό η ομάδα αυτή των 21 βουλευτών να είναι συμπαγή για να μπορέσει να στηρίξει ε, και τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί πάρα πολλά από αυτά που αφορούν στην, καθημερινότητα, στην καθημερινότητά μας, με συγχωρή, αποφασίζονται στην Ευρωβουλία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα άλλα άργανα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου γίνεται σε επίπεδο αρχηγό κρατών, όπου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, στο οποίο λαμβάνονται, ε, σημαντικές δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες μετά μετατρέπονται σε εφαρμοσμένη πολιτική και φυσικά είναι και η Κομισιόν όπου παίζει τον δικό της επικοδημητικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μέσα από τη διαδικασία και των επιμέρους επιτρόπων που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια πάνω στα ζητήματα της μείζωνας πολιτικής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για το τι θα βγει στην κάλπη της Κυριακής. Ε, τα μέχρι στιγμής αριθμητικά στοιχεία δείχνουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά θα καταλάβει την πρώτη θέση. Και το ζητούμενο είναι πλέον για να μπορέσει να εκλέξει το δικό της υποψήφιο ως νέο πρόεδρο της Κομισιόν, είναι να μπορέσει να σχηματοποιήσει τη συμμαχία... Ξανά μαζί με τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Την ώρα που στην άλλη πλευρά θα υπάρξει μια ισχυρή ομάδα τόσο από τα υπερσυντηρητικά κόμματα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, του ECR δηλαδή, υπό την ηγεσία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη, όσο και από την πολιτική ομάδα του ΆΕΝΤΕ, του που μπορεί συγκυριακά να έχει, ε, έχει χάσει... Ε, Ψήφου, εκπροσώπηση, λόγω τη αποβολή τη εναλλακτική Γερμανία από τις τάξεις του, μια πρόσφατη εξέλιξη, αλλά αδιαμφισβήτητα θα διαδραματίσει, θα αφήσει και αυτό το δικό του αποτύπωμα την επόμενη περίοδο του 2024-2029. Μάλιστα. Οι ευρωεκλογέ επηρεάζουν όλου του τομεί τη ζωή μα. Φυσικά και το αντικείμενο που ασχολούμαστε κι εμεί, την υγεία, την ε, ε, ιδιωτική Φυσικά. ασφάλιση ε, και την οικονομία. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμα όλα όσα συζητήσαμε για του ε, ακροατέ και τηλεθεατέ μα. Ε, και ραντεβού στι κάλπε. Φυσικά, ραντεβού στι κάλπε και ελπίζουμε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και εγώ ευχαριστώ.